εγώ. Πού πηγαίνω, πιο μυστικό. Φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια. Δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να ψάχνω, ακόμη και αν οι πιθανότητες να τους ξεσκεπάσω είναι ελάχιστες. Λοιπόν, εγώ έχω ξύπνημα αύριο πρωί, έτσι πρέπει να πηγαίνω. Να σε πάμε σπίτι σου, Χωριστάκη. Όχι, δεν τρέχει κάτι, θα πάρω ταξί. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καληνύχτα, γλυκιά μου. Καληνύχτα. Η μικρή σε κοιτάζει και λιώνει. Σαν Θεό σε βλέπει. Σε λίγους μήνες θα νιώθουμε το μωράκι μας να κινείται. Θα το νιώθουμε να κλωτσάει. Δαφνή, θέλω να προσέχεις. Γιατί έχεις βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό σου και μπορεί να το πληρώσεις ακριβά. Κυριακό, αν θες να πεις κάτι για τη δουλειά, πες το στα ίσια. Μια κουβέντα έκανα. Απαγορεύεται να ανησυχώ για το παιδί μου. Ειλικρινά απορώ μαζί σου. Άλλα μου λέγεις μέχρι πρότινος, αλλά τώρα με την πρώτη αφορμή μου τα αλλάζεις. Δάφνη, δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Η υπηρεσία σε επέλεξε να πας σε αυτό το σεμινάριο και θα πας. Με τιμά αυτό, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλοι άξιοι συναδελφοί μου που μπορούν να πάνε στη θέση μου. Εγώ όμως κρίνω ότι εσύ είσαι η κατάλληλη. Ήθελα να σας ζητήσω, αν θέλετε κι εσείς φυσικά, να κλείσετε ένα ραντεβού και με το δικό σας γυναικολόγο. Έτσι, για να σας φύγει και η παραμικρή αμφιβολία. Έλα, παπά μου. Θέλω να είσαι εδώ. Θα είμαι στο γραφείο μου δίπλα από τη δουλειά σου. Μπορείς να έρθεις. Το γραφείο της κυρίας Εύας Κωνσταντίνου. Εγώ είμαι η κυρία Κωνσταντίνου. 300.000. Είστε σίγουροι? Η θέση της μήτρας της κοπέλας δεν επιτρέπει καμία επέμβαση, γιατί υπάρχει κίνδυνος διάτρησης. Άλλοι στη θέση σου θα παρακαλούσαν να πάνε στη Χάγη. Και εσύ το αρνείσαι. Τι ανευθυνότητα είναι αυτή? Και εσύ που το έμαθες? Έχεις χαφιέδες και στη δίωξη. Ωραία λοιπόν, τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, όχι. Δεν έχω χαφιέδες στην υπηρεσία σου. Έχω φίλους που με σέβονται και με εκτιμάνε. Και πήραν να με συγχαρούν όταν έμαθαν για τη σπουδαία πρόταση που σου έγινε. Γιατί χάρηκαν κι αυτοί. Και εγώ δεν ήξερα πού να κρυφτώ όταν με πληροφόρησαν ότι εσύ αρνήθηκες. Μπορείς να μου εξηγήσεις το λόγο? Δεν ήταν σωστή η στιγμή. Δεν ήταν σωστό το timing. Α, το timing. Μάλιστα, το timing. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως... Okay. Η πρόταση που έγινε για τη Χάγη είναι σπουδαία. Και αν ήταν σε άλλη φάση θα πήγαινα τρέχοντας. Τώρα όμως έχω μια έρευνα σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να φύγω, δεν καταλαβαίνεις. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Για ποια υπόθεση μιλάς? Για τον αυτόχειρα? Ναι. Ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε εξαιτίας κάποιον. Πρέπει να το ψάξω τώρα. Αν δεν το κάνω τώρα, μετά θα είναι αργά. Δάφνη μου, λογικέψου. Αυτά που λες είναι τρελά. Άκουσε με. Ένας θα πάει από σας. Και αυτή είσαι εσύ. Αφού το επιβεβαίωσε και ο δικός της γιατρός. Μωρό μου, αυτό ήταν. Θα το πάρουν απόφαση, θα δεις. Δεν θα έχουν αντίρρηση. Τώρα που ξέρουμε τι συμβαίνει, μπορούμε να το χειριστούμε. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρος. Μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε, θα είμαστε δίπλα σου. Είναι πράγματι μια σπάνια περίπτωση, αλλά θα την αντιμετωπίσουμε. Κριστή, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που
πως αμφισβήτησα πιο πριν. Αλλά καταλαβαίνω, κάθε μάνα στη θέση μου το ίδιο θα έκανε. Ούτε να το σκέφτεστε, δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα πια είμαστε οικογένεια. Το μωράκι αυτό θα είναι το γονάκι σας. Άλκη μου, εγώ λέω να πάμε την Κρίστη στο σπίτι να ξεκουραστεί. Μήπως να τα πούμε αργότερα. Θα έρθω σε λίγο. Όχι, μωρό μου. Έχει δίκιο η μητέρα σου. Βρισκόμαστε μετά εμείς. Τι νομίζεις? Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Η Δάφνη Κωνσταντίνου δεν το δέχτηκε τώρα. Θα πάει όμως αργότερα. Αυτό νομίζεις? Όσο για την έρευνα, σε πληροφορώ ότι την έχουν αναθέσει σε άλλον. Παρά είσαι καλά πληροφορημένος, μου φαίνεται. Μπορώ να μάθω πώς? Δάφνη, άσε τις ηρωνίες και τις υπεκφυγές. Το τι κάνω εγώ για σένα και πόσο νοιάζομαι είναι δική μου δουλειά. Λοιπόν, περιμένω μια πιστική απάντηση. Ωραία, λοιπόν. Μπορεί την υπόθεση να τη χειρίζεται άλλος, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να ψάχνω για αυτήν στον ελεύθερο μου χρόνο. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δάφνη, τι λες τώρα? Ακούς τι λες? Δεν μου λες, νομίζω ότι μπορεί να κάνει κανείς ό,τι γουστάρει? Αν ήθελαν, γλυκιά μου, θα σου έδιναν την υπόθεση από την αρχή. Από τη στιγμή που την έχουν αναθέσει αλλού, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς πια. Δάφνη μου, αν το μάθουν αυτό στην υπηρεσία σου, θα έχεις επιπτώσεις. Λογικέψου και πήγαινε στο διοικητή σου να του πεις ότι έκανες λάθος. Θα πας στη Χάγη. Δεν πάω πουθενά. Και δεν με νοιάζει τι θα πούν. Για την ακρίβεια δεν μου καίγεται καρφί. Οπότε σταμάτα να με πιέζεις, γιατί την έχω πάρει την αποφασή μου. Κορίτσι μου, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Δεν βάζεις σε κίνδυνο μόνο την καριέρα σου. Βάζεις και το κεφάλι σου στο στόμα του λύκου. Αν αυτό το κύκλωμα που λες είναι τόσο ισχυρό, φαντάζεσαι τι μπορεί να πάθεις αν καταλάβουν ότι τους ψάχνεις? Γιατί θα το καταλάβουν. Θα μπεις στο στόχαστρο. Κινδυνεύει ακόμα και η ζωή σου. Πώς θα το καταλάβουν? Εκτός κι αν με καρφώσει κάποιος. Και ποιος θα το κάνει, ο Μάριος ή εσύ? Οκ. Εντάξει, θα πέρασε λίγο να το πούμε από κοντά. Νομίζω κάτι, τι παιχνίδι παίζεις? Τι όρους και βλακίες κάθεσαι και μου λες και εγώ κάθομαι και σε πιστεύω? Δηλαδή, τι αμοιβή ήταν αυτή που του ζήτησες? Μανώ, άστα αυτά, τα χειρίζομαι εγώ. Με ποιο τρόπο, κορίτσι μου, ζήτησα εγώ 300 χιλιάρικα? Όχι, μωρέ, εσύ θα το κάνεις και τσάμπα. Κάτι μου παίζει με τα νεύρα μου. Γιατί, παιδί μου, δεν θες να το κάνω? Τώρα, ό,τι θέλεις, λες. Δεν ξέρεις πώς γίνονται τα πασάρεματα, Μάνο. Ζητάς 300 για να πάρεις 50. Κοριτσάκι μου, αυτό που έκανες λέγεται σαμποτάζ. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο, ειλικρινά. Δηλαδή, εσύ ήσουν η πρώτη που ενθουσιάστηκες με την ιδέα αυτού του διαφημιστικού. Ναι, αλλά όχι να μας πιάσει και κορόιδο. Όχι, μάλλον εσύ νομίζεις ότι εγώ είμαι κορόιδο. Κάτσε, βρες τη δικαιολογία, θα μου πεις όταν γύρισω. Καταλαβαίνεις τι είπες? Για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Συγγνώμη. Ξέρω πως ακούστηκε κάπως, αλλά δεν το εννοούσα. Απλά δεν θέλω να ανησυχείς. Ξέρω πως να κινηθώ. Και δεν πρόκειται να με καταλάβει κανείς, ούτε από την υπηρεσία, ούτε από το κύκλωμα. Δάφνη, δεν σε αφήνω να καταστρέψεις την καριέρα σου. Εσύ μέχρι χθες με παρακάλαγες να αλλάξω δουλειά. Πώς το πρότεινα να αλλάξεις? Και τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω αυτό το πείσμα σου. Από τη μητέρα μου θα το πήρα. Κληρονομικό, ήταν πολύ πεισματάρα, έτσι δεν έλεγες? Δάφνη, σταμάτα την κουβέντα και τη μάνα σου. Τ' ακούς τώρα? Στο επαναλαμβάνω και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Δεν θα σε αφήσω να καταστρέψεις τη ζωή σου. Αυτή η υπόθεση τέλειωσε. Τέρμα! Σε παρακαλώ, μη με πιέζεις. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Αλλά αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να μου το επιβάλλεις. Κι εγώ σου λέω ότι θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ. Στο κάτω-κάτω είμαι πατέρα σου. Λοιπόν, όχι. Δεν είσαι και το ξέρουμε καλά κι οι δυο. Είσαι απλά αυτός που με μεγάλωσε. Έλα, παιδάκι μου, και με έφαγε η αγωνία. Τι έγινε? Όλα καλά. Το οχυρό έπεσε.
Δεν είναι και τόσο στρίγλια τελικά. Αχ, Παναγιά μου, έκανες το θαύμα σου. Δηλαδή, πώς αντέδρασε. Μια χαρά σου λέω, βαρέθηκα να τη συγχωρώ. Όλο συγγνώμη και συγγνώμη μου έλεγε. Δεν τη το είχα. Δηλαδή, τη το επιβεβαίωσε και ο δικός της γιατρός. Και κατάλαβε ότι δεν γίνεται να ρίξεις το παιδί. Τι λέμε τόση ώρα. Μέχρι που με αγκάλιασε. Καλά, έπρεπε να δεις τον Άλκη. Τα χάσε ο γλυκούλης μου. Τελικά είστε πολύ απρόβλεπτες εσείς οι μανάδες. Καλά, άστα αυτά τώρα. Συζητήσατε για το γάμο. Εντάξει. Θα το κουβεντιάσουμε πρώτα οικογενειακώς και μετά θα βρεθώ με τον Άλκη και θα μου πει. Αυτά τα οικογενειακά συμβούλια εμένα δεν μ' αρέσουν. Έλα ρε μαμά, αμέσως στην καταστροφή οι δικοί του έχουν καταλάβει το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να μην δεχτούν τη σχέση μου με τον Άλκη. Καλέ, ποια σχέση. Εδώ μιλάμε για το μωρό. Έτσι θα μείνετε ανήπαντροι. Μήπως βιάζεσαι λίγο. Όλα θα γίνουν απλά στην ώρα τους. Ποια ώρα τους, παιδί μου. Τώρα πρέπει να γίνει. Άμα περάσει ο καιρός, αυτοί μπορεί να αλλάξουν στάση. Δεν νομίζω. Και καλύτερα να μην τους πιέσουμε άλλο. Ας τους αφήσουμε να το χωνέψουν πρώτα. Τι να χωνέψουν. Τώρα που είναι ακόμα σαστισμένη πρέπει να μπει το θέμα γάμος. Τώρα που φοβούνται επειδή είσαι ανήλικη. Μετά... Εντάξει. Θα μιλήσω εγώ στον Άλκη. Το συντομότερο. Σήμερα κιόλας. Εννοείται πως δεν τίθεται θέμα γάμου. Θα συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε οικονομικά, αλλά μέχρι εκεί. Όταν λέμε μέχρι εκεί, τι εννοείς? Άλκη, η μητέρα σου είναι σαφής και συμφωνώ μαζί της. Αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη της τη μικρή. Εμείς όμως συνεχίζουμε κανονικά. Μπαμπά, έχεις ξεχάσει ότι θα γεννηθεί ένα μωρό που τυχαίνει να είναι και δικό μου? Αυτό όμως δεν θα αλλάξει την πορεία της ζωής σου. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο, το μεταπτυχιακό. Άλκη, άκου τον πατέρα σου, αγόρι μου. Όλα θα γίνουν. Εννοείται πως το μωρό θα το βλέπεις όποτε θες εσύ. Δεν θα αποκοπείς από αυτό. Πώς θα το βλέπω? Μέσω Skype, γιατί έτσι το βλέπω το πανηγύρι. Βρε, αγόρι μου, θα τη βρούμε τη λύση. Κάτσε να γεννηθεί πρώτα το μωρό. Πόσο έχουμε, άλλους 6-7 μήνες. Δεν σου ζητάμε να εγκαταλείψεις την κοπέλα, αλλά ούτε και τη ζωή σου. Τόσα όνειρα κάναμε για το μέλλον σου, θα τα πετάξεις στα σκουπίδια. Άλκη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να συνεχίσεις, ε? Και εμείς θα είμαστε δίπλα σου, θα το δεις. Μόνο σε παρακαλώ, φτάνει πια τσακώμους και καυγάδες. Ναι, απλώς να μας ενημερώνεις για κάθε εξέλιξη. Αυτό μόνο. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Δεν έχουμε κόνσεπτ. Δηλαδή, δεν κάνουμε τίποτα. Εσύ τι κατάλαβες? Μαρίνα, έχεις τίποτα? Κάτι έχω. Πέσονται. Γι' αυτό κάνουμε brainstorming. Πετάμε ιδεούλες και ό,τι πιάσει. Το κόνσεπτ είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, με τι τρεφόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες? Με ζέα, καρπούς, φρούτα, λίγο κρέας. Βασικά, αυτή ήταν η τροφή τους. Και... αυτό βοήθησε πολύ στο να είναι σοφή. Έτσι δεν είναι, σοφή στο σώμα και στο πνεύμα. Αν λοιπόν συγκρίναμε το τότε με το τώρα, θα μπορούσαμε να είχαμε έναν άντρα με χιτώνα, με το κέρας της αμάλθειας στα χέρια του, και από εκεί μέσα να βγαίνουν όλα τα συστατικά που στην ουσία είναι τα ίδια με τα δικά μας. Και από κάτω θα γράφει τότε. Βλακία, ε. Συνέχισε. Okay, αν υποθέσουμε ότι η εικόνα θα χωρίζεται στα δύο, απ' την άλλη μεριά θα έχει τον ίδιο άντρα, ντυμένο με σύγχρονα ρούχα, και στα χέρια του να κρατάει το προϊόν μας. Και από κάτω θα γράφει τώρα. Και μετά θα πέφτει ένα σλόγγαν τύπου «Όλη η σοφία της φύσης σε μία βιταμίνη». Μπράβο ρε Μαρίνα, μας έσωσες! Κύριε Ραζή, χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ. Και ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Αλλιώς δεν θα λυνάμε την παρεξήγηση. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η μάνατζερ μου είναι εντελώς εκτός τόπου. Εκτός τόπου είμαστε, στην Κύπρο είμαστε. Αλλά θέλω να πω είναι και εκτός χρόνου. Δηλαδή στην εποχή μας 300.000 νομίζω είναι πρόκληση. Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να σας τα δώσουμε. Αλλά όπως εξήγησα και στην κυρία Δρακάκη, τα μπάτζετ δεν έχουν καμία σχέση με παλιά. Εφόσον το καταλαβαίνετε κι εσείς, θα βρούμε τη χρυσή τομή. Okay. Κάντε μου μια πρόταση, πείτε μου και τι θέλετε από μένα και νομίζω θα τα βρούμε.
Τα του project θα τα μιλήσετε με το δημιουργικό. Έχουμε in-house τμήμα δικό μας. Όσο για το οικονομικό θα το ξανασυζητήσω με τους υπεύθυνους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είστε ευχαριστημένος. Έσκυσα! Για φοβερό. Δεν θα μείνει τίποτα για τους άλλους. Δεν πειράζει. Να φας εσύ όσο θέλεις. Και να μου λες τι θέλεις να σου μαγειρεύω και εγώ θα σου το φτιάχνω. Πες μου, τι επιθύμησες να σου φτιάξω αύριο? Παστίτσιο. Το μόνο εύκολο. Θέλεις να βάλω και λίγο αρακά μέσα ή το προτιμάς χωρίς? Αυτή η τρέλα με το κινητό. Φάει, αγάπη μου, το φαγητό σου με την ησυχία σου. Ή μήπως περιμένεις τηλέφωνο από τα αγόρι σου? Όχι, γιαγιάκα μου. Έλα, σε μένα μπορείς να τα λες όλα. Το ξέρεις ότι έχεις μοντέρνα γιαγιά. Δεν είναι ντροπή. Όλα τα κορίτσια στην ηλικία σου έχουν κάποιο φλερτ. Μην τρέπεσαι. Το ξέρω. Μακάρι να είχα, αλλά... Εγώ πάλι άλλα βλέπω στα ματάκια σου. Δεν με γελάς εμένα. Για κάποιο χτυπάει η καρδούλα σου. Άκου, αν είναι κάτι που δεν θέλεις να το πεις στους γονείς σου, να ξέρεις ότι μπορείς να το πεις σε μένα. Να μου έχεις εμπιστοσύνη. Κάτι υπάρχει. Αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Εντάξει, το σέβομαι. Όταν θέλεις να μου μιλήσεις όμως, να το ξέρεις. Εγώ, τάφος. Άστο, γιαγιά μου. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Ο κύριος Μάνος Ραζής. Ναι, φυσικά. Έχουμε ξαναειδωθεί, αλλά αλλάξατε. Παραλίγο να μην σας γνωρίσω, δεν ξέρω το στυλ, το ντύσιμο. Όμορφη είστε και έτσι πάντως. Ευχαριστώ. Δεν αφήνουμε τον πληθυντικό καλύτερα. Άλλωστε, μάλλον θα συνεργαστούμε σε λίγο. Κάναμε πρόταση στο Μάνο για τη διαφήμιση με τις βιταμίνες. Μεγάλη τιμή, ε. Γι' αυτό κοίτα να βρεις την ιδέα. Όπως φαίνεται, θα συμφωνήσουμε. Σίγουρα θα συμφωνήσουμε. Η δουλειά έχει κλείσει. Ωραία. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστείτε τέλεια με την αδερφή μου. Από αύριο αυτά θα πρέπει να στη διώξη. Yes, madam. Τι έχεις εσύ? Πολύ πεσμένη σε βλέπω. Α, κατάλαβα. Τζίφωση έρευνα. Άρα, Νίκ, μπορείς να με βοηθήσεις εσύ? Τώρα με τίποτα. Ο τσίφ μονάτες αποστολή. Έλεος πια. Ο Σωτήρης αποστολή, εσείς αποστολή και εμένα με έχετε αφήσει μόνη μου. Τελικά είχατε δίκιο. Ό,τι και να κάνω, πέφτω στο τοίχο. Έλα τώρα. Δεν στο είχα να καταθέτεις έτσι εύκολα τα όπλα. Και τι να κάνω, αφού δεν έχω συμμάχους. Τώρα με προσβάλλεις. Εγώ τι κάνω εδώ? Και η αποστολή? Θα την ξεπετάξω. Θα την τελειώσω στα γρήγορα και μετά θα αναλάβω το δικό σου. Άντε, να δω τι άλλο θα κάνω για σένα. Να τίνεσαι σαν άνθρωπος μπορείς. Διατάξτε. Από αύριο γαμπρός. Ναι. Πώς, αγάπη μου? Δεν είμαι και πολύ καλά. Για την ακρίβεια, χάλια είμαι. Ακούω. Ποιος σε πείραξε να τον κανονίσω? Με έχεις δει πως είμαι όταν ευρειάζω, έτσι? Αγάπη μου, ειλικρινά δεν έχω όρεξη. Μπορούμε να τα πούμε λίγο πιο μετά? Οκ. Εντάξει. Θα σε πάρω πιο μετά να βρεθούμε και δεν θα μου πεις όχι. Εντάξει. Γιατί αλλιώς θα έρθω να σε πάρω σηκωτή. Εντάξει. Γεια. Η υπόθεση είχε ξεφύγει τελείως. Το μόνο που δεν περίμενε ήταν να τα βάλω με την κόρη. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Πέτρο, ηρέμησε. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Βρες τρόπο να τη σταματήσεις, να σταματήσει να σκαλίζει. Αποκλείεται. Η Δάφνη είναι αγύριστο κεφάλι.
ούτε εγώ μπορώ να της αλλάξω γνώμη. Αυτή την υπόθεση την έχει πάρει πολύ προσωπικά. Έχει σηκώσει ολόκληρο τοίχο μπροστά της. Ναι, έχω καταλάβει τι συμβαίνει με τη Δάφνη. Λοιπόν, κοίταξε, εντάξει, στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός. Okay, αλλά δεν μπορούμε να την αφήσουμε να ψάχνει και να σερφάρει ελεύθερη. Αν επιμείνει, θα βρει στοιχεία. Και αυτό είναι κακό για όλους και ιδιαίτερα για εκείνη. Γι' αυτό σου λέω, εμπόδισε την, σταμάτα την. Πώς? Αφού σου λέω δεν ακούει. Τι να κάνω δηλαδή, να τη σκοτώσω? Όχι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Λοιπόν, ακού, σκέφτηκα κάτι. Πες στον υπουργό σου να δώσει προαγωγή στο διοικητή της και μετάθεση. Να μείνει το τμήμα ακέφαλο. Και τι θα κερδίσουμε με αυτό? Κάτω εσύ όσο πιο γρήγορα μπορείς και άσε τα υπόλοιπα πάνω μου. Α, και ο πατέρας μου σου στέλνει χαιρετισμούς. Κάτσε, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Πού το ξέρεις εσύ το Ραζί? Καλά, αν είχες και εσύ την Ελσακόρη θα σου έλεγα εγώ. Δεν έχει αφήσει βιντεάκι για βιντεάκι από το σοου του. Μας έχει τρελάνει. Μαρινά, δεν μας τα λες καλά. Εσείς γνωρίζεστε προσωπικά. Προσωπικά? Ένα γεια είπαμε καλή, στο δρόμο. Του είπα ότι η κόρη μου είναι φαν του και πιάσαμε την κουβέντα. Στο πόδι, μη φανταστείς. Για να με ειλικρινείς, δεν φανταζόμουν ότι θα με θυμόταν. Αλήθεια? Κι έτσι όμορφοι είστε. Μια χαρά σε θυμότανε. Και εσύ μόλις τον είδες έγινες κατακόκκινη. Έλα τώρα. Δεν θα με ρωτήσεις τι έγινε και τους εντυπωσίασα? Για λέγε. Κοριτσάκι μου, μάντεψε τι έκανα. Αποφάσισα να πάω για ψώνια. Ναι, σκέφτηκα να ανανεώσουμε λίγο τη δουλάκα σου. Κοίτα, κοίτα τι όμορφα πράγματα σου πήρα. Κοίτα εδώ. Αυτό. Αυτό. Κοίτα. Το αγαπημένο σου χρώμα. Ροζ. Σου πάει. Και άκου σύμπτωση. Στο μαγαζί συνάντησα μια γνωστή μου. Ναι, ψώνιζε και αυτή για ένα φίλο της. Εγώ της είπα ότι αγοράζω κάτι για την κόρη της γυναίκας που μου φτιάχνει το σπίτι. Δεν σε πειράζει, ε? Μην το πάρεις στραβά. Μην φανταστείς ότι ντρέπομαι για σένα. Πώς θα μπορούσες, ο θησαυρός μου? Απλά δεν θέλω να δίνω δικαιώματα σε κανένα. Να μην μας λυπάται κανείς. Κανείς. Εμείς έχουμε το δικό μας κόσμο, ε? Αυτό εδώ το δωμάτιο. Δεν θέλω να μπει κανείς εδώ μέσα. Μείναμε μόνες μας, αγάπη μου. Μόνο εσύ κι εγώ. Μόνο οι δυο μας έχουμε μείνει από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, θέλεις να δοκιμάσουμε κάτι από όλα αυτά, ε? Θα σου χτενίσω και τα μαλάκια, να είσαι πολύ όμορφη. Είναι υπέροχη μέρα σήμερα, μωρό μου. Ρεκόρ της Μαφή, θέλεις να σαμποτάρεις τη δουλειά, γιατί μου παίζεις θέατρο. Δηλαδή ήθελα να ανοίξει εκείνα με καταπιεί. Ωραία μάνατζερ, τι να σου πω. Κοίτα, στην αρχή ενθουσιάστηκα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι θα κουραστείς καμπάνια, παραστάσεις, θα γονατίσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μάνο, κάνεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχεις ξεχάσει τα νοσοκομεία, το Χρήστο, τις λιποθυμίες. Αγάπη μου, γλυκιά και έτσι να ήταν. Έπαιξες παιχνίδι πίσω από την πλάτη μου. Για το καλό σου, για την υγεία σου, εσύ αδιαφορείς, Μάνο. Αν σε ένοιαζε η υγεία μου, θα σε ένοιαζε και η ηρεμία μου. Δεν θα καθόσα να μου λες ψέματα. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα, το καταλαβαίνεις. Μην τα μπερδεύεις, κοριτσάκι μου. Έτσι κι αλλιώς τα κανόνισες μόνος σου. Οπότε να σηκωθείς να φύγεις. Κάθεσαι εδώ πέρα, μου κανονίζεις τη ζωή. Λες και με κάνεις άχρηστος. Δεν σε θέλω πια στα πόδια μου. Τι να κάνουμε? Okay, μπορείς, σε παρακαλώ να φύγεις. Θέλω να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Ακόμα και για την κόρη μου που σου μίλησα, έκανα λάθος. Γιατί ακόμα και αυτή θεωρείς εμπόδιο. Έχεις πρόβλημα, κορίτσι μου. Θες να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου. Μπορείς τώρα να φύγεις.
Λοιπόν, τα είπατε με τον Ζικό σου? Ναι, και να σου πω την αλήθεια, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, δεν το περίμενα. Αλήθεια? Είδες πως τα έλεγα και ανησυχούσες. Το μωράκι μας θα κάνει θαύματα. Άμα έχει αρχίσει να κάνει από τώρα, σκέψου τι θα γίνει όταν γεννηθεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα καν την αντίδραση του πατέρα μου. Ήταν πολύ διαλλακτικός. Ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Οπότε. Πότε θα με κάνεις κυρία Σταύρου? Τι εννοείς? Το γάμο, μωρό μου, δεν θες να παντρευτούμε? Κάτσε, εσύ δεν μου είπες ότι δεν σε ενδιέφεραν οι γάμοι και τα πανηγύρια? Ναι, δεν με ενδιέφεραν οι γάμοι και τα πανηγύρια όταν οι δικοί σου είχαν πρόβλημα με το παιδί. Τώρα που δεν έχουν, τι πρόβλημα έχεις εσύ? Απλώς είναι άκερο. Εντάξει, το παιδί θα το αναγνωρίσω, οι γονείς μου θα βοηθήσουν και οικονομικά και όπως αλλιώς μπορούν. Συγγνώμη, δηλαδή, εσένα αυτό σου αρκεί? Δεν θες να ζήσουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια? Μωράκι μου, αυτό που θέλω είναι να είμαστε καλά. Θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου, να πετύχω τα όνειρά μου. Τώρα μιλάς εσύ ή οι γονείς σου? Εγώ μιλάω, είναι απλώς... Τυχαίνει να συμφωνώ με τους γονείς μου. Μωράκι μου, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη ζωή μας εδώ. Μα γιατί? Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, ρε μωρό μου. Και δουλειά και σπουδές. Τι μας εμποδίζει? Και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς το γάμο? Δεν ξέρω. Εγώ αλλιώς το είχα φανταστεί. Ήθελα να πάμε τώρα στο Δημαρχείο και όταν γεννηθεί το παιδί να κάνουμε θρησκευτικό και βάφτιση μαζί. Θέλει νηφικά και γάμους και παπάδες το μωράκι μου. Δηλαδή, άμα δεν σε πάρω με παπά και με κουμπάρο, θα με αγαπάς λιγότερο? Πάντα θα σε αγαπώ, ό,τι και να γίνει. Πώς με κόβεις, α? Ωραίος ο νέος. Α, πολύ ωραίος. Επιτέλους σου λιβώθηκες. Σου πάει? Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά αυτά τα ρούχα είναι για φλούβλιδες. Μόνο εδώ θα τα φοράω. Στολή. Έξω με την καμία. Βρε έξω, βγες και με το σόβρακο. Εμένα για εδώ με νοιάζει. Μη φτιάξεις τρομερά με την ερευνά σου. Τη δική μου τη δουλειά την ξεπέταξα. Πέφτω βούρ στα αρχεία σου. Αχ, μπράβο, ρε Νίκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν συμβεί κάτι, ξέρεις, με παίρνεις. Όχι, πες μου. Δεν είμαι εντελώς φλούφλης. Να υποθέσω ότι πήγε καλά η πρώτη μέρα στη δουλειά, ε? Αφού πρώτα ένιωθα σαν ψάρι έξω από τα νερά του. Εσύ, μωρέ, εσύ κάνεις έτσι με το δάχτυλο και δεν σε φοβάμαι. Γεια. Πολλά κέφια βλέπω. Πώς πήγε? Τέλεια. Κατάλαβα, έσκησες. Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε κόρη με μάνα. Για πες. Τι να σου πω, κορίτσι μου, όλα τέλεια. Είχαμε πρόβλημα στη καμπάνια, είπα εγώ την ιδέα μου και αποθεώθηκα. Μπράβο, Μαρουλά. Ποια καμπάνια? Είναι για μια διαφήμιση για κάτι βιταμίνες για άντρες. Και κοίτα σύμπτωση. Βρες ποιος θα τις διαφημίσει. Ο δικός σου, ο Μάνος Ραζής. Μη μου πεις ότι τον είδες. Και τώρα αυτός δηλαδή θα έρχεται στην εταιρεία της θείας? Κοίτα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά λογικά ναι. Τουλάχιστον μέχρι να αποφασιστεί το κόνσεπτ. Απλά ήμουν εκεί που συζητούσαν και από ό,τι κατάλαβα θα δεχτεί. Καλά, δεν το πιστεύω. Όχι, να το πιστέψεις. Εσύ του άλλαξες θέση. Ε? Εσύ του άλλαξες τη θέση? Όχι. 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 Δεν το περίμενα αυτό από τον Πέτρο. Τόση πίεση, τόσος θυμός. Ήταν λες και μιλούσε σε εχθρό του. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Είναι επειδή ανησυχεί για σένα γι' αυτό. Και στην προσπάθειά του να σε προστατέψει, ξέφυγε λίγο. Ναι, αλλά δεν είμαι κανένα κοριτσάκι να με μαλώνει. Κι άλλες φορές έχει εκφράσει την ανησυχία του, αλλά ποτέ με τέτοιο τρόπο. Και τον ακούω και σέβομαι τη γνώμη του, αλλά αυτή τη φορά... Δεν ξέρω. Αν ήσουν μπροστά, δεν θα πίστευε στα αυτιά σου. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αν και εντυπωσιάζομαι λίγο, γιατί... Θα περίμενα να το χειριστεί κάπως καλύτερα το θέμα. Αφού
που ξέρει πόσο ξεροκέφαλη είναι η γόρυλα. Δεν είμαι κόρη του. Δεν ξέρω ποιανού είμαι, ποιανού γονίδια κουβαλάω. Δεν ξέρω τίποτα για τον εαυτό μου. Τι σε έπιασε και μιλάς έτσι? Τι σε έπιασε και μιλάς έτσι? Ο Πέτρος είναι ο πατέρας σου. Εντάξει, μπορεί να μην κουβαλάς τα δικά του γονίδια, αλλά ο χαρακτήρας σου είναι από αυτόν, το μόνο σίγουρο. Κάνεις λάθος. Και του το είπα. Όταν είδα πόσο πολύ προσπαθεί να με πείσει, του το είπα. Τι, δηλαδή? Του είπα ότι δεν είναι ο πατέρας μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το βλέμμα της κόσμου πάνω μου. Με το που με βλέπει, λάμπουν τα μάτια της. Μπορώ να διαβάσω τα αισθήματά της. Ξέρεις, όλα αυτά, είδη όπως οι λέκτες και τα λοιπά, τα μαθαίναμε στη σχολή και λέω, δεν το συμβαίνουν και... Τώρα νομίζω ότι εγώ ίδιος εμπλέκνω σε μια τέτοια κατάσταση. Απλά όλο αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Μάνο, οι συνειρμοί δεν βοηθάνε. Στην προηγούμενη συνάντηση σου είχα προτείνει κάτι. Ναι, και το έκανα. Σε μια από τις συναντήσεις μας είχα πάρει μαζί και τη σύντροφό μου. Αλλά την είδα να ταράζεται τόσο πολύ που φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι ότι αν πάρει απόσταση, μπορεί να χάσω την ευκαιρία να γνωριστώ καλύτερα μαζί της. Απ' την άλλη φοβάμαι ότι αν της δώσω ελπίδες, μπορεί να πάρει θάρρος και νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει μεταξύ μας. Δεν ξέρω, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Αν προσέγγιζες τη μητέρα της... Τι εννοείς? Χρειάζεσαι ένα σύμμαχο. Και ο μόνος που μπορώ να σκεφτώ είναι η μητέρα της μικρής. Όχι, αυτό αποκλείεται. Μην αποκλείς τίποτα αν δεν το σκεφτείς. Πάρε το χρόνο σου. Με αυτή τη γυναίκα σας δεν είναι ένα παιδί. Μπορεί να είχατε μια περιστασιακή σχέση όπως την είπες, αλλά η μικρή είναι ένας σύνδεσμος. Ένας πολύ ισχυρός σύνδεσμος. Αν της μιλήσεις, ίσως εκείνη να μπορεί να τη βοηθήσει. Στο κάτω-κάτω ξέρει καλύτερα την κόρη της. Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδρασή σου. Βρε κορίτσι μου, γιατί βασανίζεσαι τόσο, μπορείς να μου πεις? Τόσο σοβαρή είναι πια αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, άκουσε με. Άκουσε με. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να τα ξαναβρεις μαζί του. Ο Πέτρος σε λατρεύει. Και είναι άδικο. Εντάξει, και δεν αξίζει να χαλάτε τις καρδιές σας. Ξέρω. Και το έχω μετανιώσει ήδη, απλά αυτή η υπόθεση με καλεί κοντά της. Τόσο εγώ θέλω να πάω, τόσο βρίσκω εμπόδια. Και ο Πέτρος, όσο και να διαφωνούμε, στο τέλος πάντα με στηρίζει. Πρώτη φορά με αδειάζει έτσι. Νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα συμπεριλαμβάνει και εμένα? Ούτε εγώ σε καταλαβαίνω. Είμαι εδώ για σένα. Και θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Εντάξει, μερικές φορές μπορεί να διαφωνώ λίγο με τις αποφάσεις σου, αλλά δεν θα με βρεις ποτέ απέναντί σου. Ποτέ. Θα είμαι πάντα το αγόρι σου. Μία πρόταση που μου είχες κάνει ισχύει ακόμη? Θες ακόμη να με παντρευτείς? Το συζητάς?
το συζητάς, είσαι τα πάντα για μένα. Βέβαια. Επειδή με ταλαιπώρησες λίγο, λέω να σε ταλαιπωρήσω κι εγώ. Τι θα έλεγες να σου απαντήσω το βράδυ? Αντέχεις? Εσύ τι του είπες? Τίποτα. Μαμά, το ότι οι γονείς του το δέχτηκαν είναι μία αρχή. Αγάπη μου, γιατί είσαι τόσο αφελής, μου λες? Δεν καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζουν. Αυτοί προσπαθούν να τις καπουλάρουν με μερικές ψωροδεκάρες. Και ο Άλκης σου μια χαρά δασκαλεμένος είναι από τη μάνα του, δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Άλκης απλώς πάει με τα νερά τους. Ξέρει πολύ καλά να τους χειριστεί. Την τύφλα του ξέρει. Πότε πια θα τους χειριστεί, ε? Αν περιμένουμε να γεννηθεί το μωρό, θα έχει πετάξει το πουλάκι. Ο Άλκης σου θα είναι στο εξωτερικό για σπουδές και εσύ εδώ μόνη, ανήπαντρη, με ένα μωρό. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Χριστέ μου, δεν γίνεται να είσαι τόσο αφελής. Λοιπόν, δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από το γάμο. Έστω στο Δημαρχείο, μόνοι σας, με δυο μάρτυρες. Στην ανάγκη και κρυφά από τους γονείς του. Αυτός είναι ενήλικος, εσύ έχεις τη συγκατάθεσή μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό. Και ποιο είναι το σωστό, Κρίστη? Να καστρώνουμε τα κορίτσια και μετά να την κομπανάμε? Δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν υπάρχουν ευθύνες. Δεν φταίει ο Άλκης και ξέρει πολύ καλά τις ευθύνες του. Απλώς δεν θέλει να τους αγριέψει άλλο. Εντάξει, κορίτσι. Αλλά εσύ πρέπει να τον πείσεις πως αυτό είναι το σωστό. Και αν σε αγαπάει πραγματικά θα το κάνει. Θα σε παντρευτεί όπως θα έκανε κάθε αληθινός άντρας. Δεν καταλαβαίνω γιατί το αποκλείεις. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μα γιατί, τι έχεις να φοβηθείς? Μάνο, μου έχεις πει όλη την αλήθεια για αυτή τη γυναίκα. Μήπως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα? Μήπως αυτή σου είπε ότι είναι έγκυος και σε εξαφανίστηκες? Γι' αυτό τώρα δεν έχεις το θάρρος να την πλησιάσεις? Μίλησέ μου, σε παρακαλώ. Αν δεν ξέρω όλη την αλήθεια, δεν μπορώ να σε βοηθήσω πραγματικά. Τα πράγματα γίνανε όπως τα είπα. Λοιπόν, μου δήλωσε ότι είναι έγκυος, μετά εξαφανίστηκε, δηλαδή προφανώς φόρτωσε και το παιδί στον άντρα της και συνέχισε τη ζωή της. Και μου σου πω ότι δεν το θυμάται καν τώρα. Καλά, αυτό αποκλείεται. Ωραία. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Πώς ήταν η σχέση σου με αυτή τη γυναίκα? Να σχεδόν ένα one night stand. Εγώ έναν ορισμό ξέρω, γι' αυτό δεν υπάρχει σχεδόν. Βρεθήκαμε πολλές φορές, αλλά μία βρεθήκαμε ερωτικά. Σχεδόν δεν την ξέρω αυτή τη γυναίκα. Μα άμα δεν την ξέρεις, γιατί αποκλείεις να σε ακούσει και να σε βοηθήσει? Μου στο κάτω της γραφής την κόρη της θα βοηθήσει. Έχει κάθε κίνητρο για να το κάνει. Γιατί? Γιατί δεν έχω δικαίωμα να αναστατώσω τη ζωή της. Δεν το έχω αυτό το δικαίωμα. Μην έχεις ενοχές. Μήπως ήθελε κάτι παραπάνω από σένα? Μήπως αδιαφόρησες όταν σου είπε ότι είναι έγκυος? Όχι. Δεν μου το είπε. Κάτσε. Κάτσε, γιατί τώρα μπερδεύτηκα. Δεν το έμαθες από αυτήν? Εσύ είπες ότι στο ανακοίνωσε και εξαφανίστηκε. Σε παρακαλώ, άστε να πεις αυτήν την γυναίκα. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει? Γέννησε ή δεν γέννησε το παιδί σου? Ναι. Μάνο, μη μου μιλές με γρίφους, σε παρακαλώ. Από τη μια λες ότι δεν είχατε κάποια σοβαρή σχέση. Και από την άλλη μιλάς με αυτήν, μιλάς σεβασμό. Σαν να την ξέρεις χρόνια. Αν είναι έτσι, γιατί δεν ενδιαφέρθηκες τόσο καιρό? Γιατί δεν μπορούσα, γι' αυτό δεν το έκανα. Δεν την ήξερα καν. Δεν είχα κάνει καν ερώτα με αυτή τη γυναίκα. Μια φορά έγινα δω τη σπέρματος και γεννήθηκε η Έλσα. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε εδώ αυτή τη συνεδρία. Χρειάζομαι χρόνο να το επεξεργαστώ αυτό. Σε παρακαλώ, πήγαινε. Thank you.
Αδερφές ακόμα? Όλα έτοιμα. Θέλω να πούμε δύο λόγια. Ελπίζω να έχεις ηρεμήσει. Σε παρακαλώ, ό,τι και να έγινε, θα ήθελα να πούμε δύο τελευταίες κουβέντες. Σεβάσου τα χρόνια που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ για τα λουλούδια, ήταν υπέροχα. Συγκινήθηκα που με σκέφτηκες. Πάντα σε σκέφτομαι. Ακόμα και στη δουλειά σου. Αν και δεν είναι το καλύτερό μου, θα προτιμούσα να σε σκέφτομαι στο σπίτι μας. Ναι, αλλά όταν ήμουν στο σπίτι δεν μου στέλνεις να το δέσμες. Πάντως μου έφερα αγούρι. Όταν ξεπέρασα φυσικά το πρώτο σοκ, ένιωσα αυτοπεποίθηση και τα πήγα πολύ καλά. Και η παρουσία της μητέρας σου εδώ με βοήθησε. Ήξερα ότι θα έρθει το παιδί από το σχολείο και θα βρει ένα πιάτο ζεστό φαΐ. Είδες που ηρέμησε τελικά. Μετά άλλαξε η κανονική, Και εσύ άλλαξες. Είσαι τόσο όμορφη όταν είσαι ηρέμη. Τόσο σεξι. Τόσο θηλυκιά. Μου θυμίζεις την παλιά Μαρίνα. Το κορμί της που με φώνασε. Πού έχεις βγάλει αυτά τα συμπεράσματα? Είδα να το νομίζω ότι σου είπα ψέματα ότι η Έλσα είναι η κόρη μου. Δεν μιλάω για την Έλσα. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν πήγα στη φαρμακευτική να κλείσω τη συμφωνία. Μη με διακόπτεις. Είχα σκοπό να δώσω τα χέρια. Όμως είδα και εκείνη τη γυναίκα. Την ίδια γυναίκα που είχαμε συναντήσει στο δικηγορικό γραφείο που της μίλαγε στις σκάλες, θυμάσαι? Και στη φαρμακευτική και στο δικηγορικό γραφείο ένιωσα κάτι μέσα μου, ένα ένστικτο, διέστηση, δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Αισθάνθηκα ότι σε χάνω από αυτή τη γυναίκα. Και τις δύο φορές το ίδιο έντονο συνέστημα. Αυτό είναι όντως πρόβλημα. Αρχίζεις και παρατηρείς τις γυναίκες περισσότερο από μένα. Δηλαδή, ούτε που τη θυμάμαι αυτή που λες. Τώρα που θα πας στην Αθήνα, πες το Χρήστο σε παρακαλώ, σου βρει ένα καλό ψυχίατρο, γιατί δεν πας καλά. Μανώ, το ένστικτό μου δεν με έχει προδώσει ποτέ. Σε είδα πως την κοίταγες, δεν έχεις ξανακοιτάξει έτσι γυναίκα. Κάτια, κόφτω. Κόφτω. Το πρωί το είπα πάνω στα νεύρα μου, αλλά τώρα το λέω με πλήρη συνείδηση. Μάζεψε τα πράγματα σου και φύγε, σε παρακαλώ. Άσε με στην ησυχία μου. Βάλε μου ένα ουίσκι, σε παρακαλώ. Ή μάλλον όχι. Βάλε μια σόδα με λεμόνι. Γι' αυτό δεν μου έχεις απαντήσει ακόμη. Αφού ξέρεις πόσο πολύ το θέλω και το περιμένω καιρό. Και όταν μου το είπες ένιωσα ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Καλά, αυτό δεν φάνηκε και πολύ.
Ξέρεις, βρε, αγάπη μου, πόσο πολύ θέλω να παντρευτούμε. Απλά πρέπει να το θέλεις και εσύ όσο και εγώ. Με το ίδιο πάθος. Εννοείται πως το θέλω. Κι όμως εγώ πιστεύω πως επηρέασε πολύ ο καυγάς σου με τον Πέτρο. Και ότι μου το ζήτησες για αντίδραση στη συμπεριφορά του. Κάνω λάθος? Φυσικά και κάνεις λάθος. Πες το παρόρμηση, αλλά το ένιωσα και το είπα. Χωρίς να το σκεφτείς όμως. Οκ. Κατάλαβα. Άκυρη η πρόταση. Αφού ξέρεις, ρε αγάπη μου, ότι έχω δίκιο. Είναι να μην πάρεις φωτιά. Κινδυνεύουμε να γίνουμε όλοι παρανάλωμα. Άσε τα ψυχολογικά σου εμένα. Μου φαίνεται βρήκες τρόπο να ξεγλιστρήσεις. Πες το καθαρά. Κυρία μου, σας ζήτησα να σας παντρευτώ, αλλά τώρα ξελέω. Δεν θα σου πάρω το κεφάλι, να ξέρω κι εγώ ποια είναι η θέση μου. Μήπως ήρθε η ώρα να της πεις την αλήθεια? Τρελάθηκες. Αυτό θα ήταν σκέτη καταστροφή. Αν της μιλήσω, θα τη χάσουμε για πάντα. Δεν θα ησυχάσω αν δεν το λήξει η αρχική πράξη γάμου. Άντε πάλι τα ίδια. Άνοιξε επιτέλους τα μάτια σου. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστείς και εσύ.